Δίπλα μας έχουμε τον Κώστα Βαρδαβά, παίκτη της Αργυρούπολης. Η ομάδα σου πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Κατάφερε να έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο έπεσε ο διακόπτης. Τι έφταξε και δεχτήκατε ένα επιμέρους 21-1 από το Μίλανο? Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν όντως πολύ εύστοχοι. Ήμασταν καλοί, είχαμε ενέργεια. Περιορίσαμε τα του Μίλωνα, με ελλείψεις βέβαια ο Μίλωνας, όπως είναι ο Νίκος Οψηλέας, που είναι και ο πρώτος σκορ της ομάδας. Στο δεύτερο ημίχρονο, εμείς λόγω απειρίας και λόγω πολλών λαθών, δεν καταφέραμε να είμαστε κοντά στο σκορ. Ο Μίλωνας συνέχιζε να είναι καλός στην επίθεση, ανέβασε ρυθμό και τελικά λόγω ψυχολογίας καταφέραμε μόνο ένα ημίχρονο να κερδίσουμε. 2 δεκάλεπτα κερδίσαμε στο σημερινό παιχνίδι και τα υπόλοιπα δυστυχώς λόγω λαθών και ενέργειας δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, ο Μίλωνας είναι μια ομάδα που είναι ψηλά στη βαθμολογία. Εμείς είμαστε με στόχο να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε στα play-out και νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που θα ήταν έκπληξη αν κερδίζαμε. Αν και ο ΑΟΝΑ πάντα όλα τα παιχνίδια θα προσπαθεί να τα κερδίζει και όσο μπορεί. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία κατά 70% στηρίζεται σε νεαρά παιδιά. Αυτά είναι το μέλλον του μπάσκετ σε όλες τις κατηγορίες και αυτά θέλουμε να βοηθήσουμε για το μέλλον. Αυτά. Τι να περιμένουμε από τον ΑΟΝΑ μέχρι το τέλος του φετινού πρωταθλήματος? Και προσωπικά, όπως ένα που σήμερα είχε μια εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο μέρος, ήσουν άχαστος, εκτός από ένα τρίποντο που σου ντάρισε από το κέντρο του γηπέδου. Όπως είπα και πριν, από τον ΑΟΝΑ, φέτος από αυτή τη χρονιά θα προσπαθήσουμε, επειδή είναι μια ομάδα που στήθηκε τελευταία στιγμή. Είχε προγραμματιστεί η ομάδα αυτή να παίζει στην Β' Εσκανά. Τελευταία στιγμή λοιπόν φτιάχτηκε η ομάδα να είναι στην πρώτη κατηγορία της Εσκανά, που είναι πολύ δυνατή φέτος. Από εδώ και πέρα εμείς θα στοχεύσουμε στα play-out, να προσπαθήσουμε άλλη μια χρονιά ο ΑΟΝΑ, γιατί είναι ένα φερέγγιο σωματείο, ένα σωματείο που στηρίζεται σε νεαρά παιδιά, να ξαναβρεθεί στην Α' Εσκανά και να κερδίσει ό,τι αναλογεί στην ομάδα. Τώρα θεωρώ ότι φέτος στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος έχουμε κάποια παιχνίδια που μπορούμε να κερδίσουμε στην έδρα μας και στα υπόλοιπα 6 παιχνίδια θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες νίκες και για την ψυχολογία μας, αλλά και να ανατρέψουμε λίγο και την εικόνα μας που δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι στα παιχνίδια που παίξαμε τελευταίες αγωνιστικές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία και στο Μίλωνα και να στοχεύει πάντα ψηλά και να πρωταγωνιστεί, γιατί πραγματικά έχει πλαισιώσει με αθλητές όπως είναι ο Σίνης, ο Ντίνος, όπως είναι ο Νίκος, ο Ψηλιάς, ο Αρυπάτης, ο Σταύρος, όπως είναι ο coach, ο head coach που δουλεύει χρόνια σε όλες τις κατηγορίες και είναι πολύ αξιόλογο το team του. Και ό,τι καλύτερο για το Μίλωνα που θα πρέπει να ξαναφτάσει ψηλά όπως ήταν στο παρελθόν. Ευχαριστούμε πολύ. Δίπλα μας έχουμε τον Ηλία Διαμαντόπουλο, προπονητή του ΑΟΝΑ. Η ομάδα σας ήταν καλή για ένα ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο έδειξε ότι δεν ακολούθησε το ρυθμό του Μίλωνα, ειδικά στην τρίτη περίοδο που δεχτήκατε ένα επιμέρους 21-1. Τι έφταξε και άλλαξε η εικόνα που είχατε στο πρώτο ημίχρονο σε σχέση με το δεύτερο? Εντάξει, για μας αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Είμαστε στο roster, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Είμαστε με ένα playmaker μόνο και ένα νέο παιδί το οποίο τώρα μαθαίνει και με κανένα shooting guard αυτή τη στιγμή. Με κανένα shooting guard και ένα παίχτη μόνο στο 3, τον Γιώργο το Χάλαρη. Το μοναδικό shooting guard που έχουμε είναι τραυματίας εδώ και 5 παιχνίδια, ο Ορκουμάνης. Και από εκεί και πέρα έχουμε όλα τα παιδάκια τα οποία έρχονται από το εφηβικό που έχουμε ανεβάσει. Για μας είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουμε 40 λεπτά μια ομάδα που έχει φοβερή ποιότητα, ο Μίλωνας, πολύ γεμάτη σαν ρόστερ και με παίχτες οι οποίοι είναι παιγμένοι. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε, ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα κάναμε μια κοιλιά. Έγινε στο τρίτο δεκάλεπτο, δεν μπόρεσαμε να σκοράρουμε καθόλου εύκολα εκεί.
Ήρθαν και οι παίχτες από το Μίλωνα που είχε πολύ μεγάλο βάφος στον πάγκο και δώσανε πολλές βοήθειες και στην ουσία εκεί κρύφηκε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, στο τέταρτο πάλι προσπαθήσαμε. Κερδίσαμε μάλιστα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αλλά εντάξει, για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή σαν ρόστερ. Τι να περιμένουμε από τον αγώνα μέχρι το τέλος του φετινού πρωταθλήματος? Για μας ο στόχος είναι ξεκάθαρο. Προσπαθούμε να κάνουμε συντήρηση και να πάμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στα play out και να παίξουμε εκεί πέρα, να τα παίξουμε όλα για όλα. Με ό,τι προβλήματα έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά νέα παιδιά, όπως είπατε, 6-7 παίχτες οι οποίοι είναι από το εφηβικό και παιδιά τα οποία δεν έχουν καθόλου εμπειρίες. Θα πολεμήσουμε όπως το είπατε και σήμερα και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια και στο Μίλωνα. Ευχαριστώ. Δίπλα μας έχουμε τον Ανδρέα Ζούκα, παίκτη του Μίλωνα. Η ομάδα σας δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πίσω στο σκορ, αλλά στο δεύτερο πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση με ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να πάρει την νίκη. Τι άλλαξε σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο και έγινε η ανατροπή? Ξέραμε ότι παίζουμε μια επικίνδυνη ομάδα που έχει κάποιους καλούς παίχτες παιγμένους σε πολύ ψηλές κατηγορίες. Μπήκανε πιο δυνατά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που αλλάξαμε εμείς στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η άμυνά μας. Ανεβάσαμε τις στροφές, πιέσαμε πιο πολύ, τους βγάλαμε πιο ψηλά, δυσκολέψαμε τις πρώτες πάσες με αποτέλεσμα να πάρουμε κάποια κλεψίματα και να βάλουμε κάποια εύκολα καλάθια που μας έδωσαν ψυχολογία για το υπόλοιπο. Καταφέρετε να. Η ψυχολογία σας έχει ανέβει μετά την ήττα από το παλαιό Φάληρο. Καταφέρετε να επανέλθετε στα θετικά αποτελέσματα την προηγούμενη εβδομάδα και όταν πανηγυρίσετε ακόμη μια νίκη? Είχαμε την ατυχία με το παλιό Φάληρο να έχουμε και ένα τραυματισμό. Συνέπεσε ο τραυματισμός του Ψηλέα μαζί με την ήττα και ήταν ένα μεταβατικό στάδιο για μας τα 2-3 παιχνίδια που ακολουθήσανε. Νομίζω τώρα σιγά σιγά βρίσκουμε πάλι το δρόμο μας και τα πατήματά μας και επανέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς και στην κανονική ψυχολογία που είχε η ομάδα πριν από το Φάληρο και όλη τη χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Δίπλα μας έχουμε τον Δημήτρη Αποσκήτη, προπονητή του Μίλωνα. Η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν εμφανίστηκε όπως θα έπρεπε, αλλά στο δεύτερο και κυρίως στην τρίτη περίοδο πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση. Έτρεξε ένα σερί 21-1 και κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Τι είπατε στους παίκτες σας στο ημίχρονο και τι αλλάξατε για να έρθει αυτή η ανατροπή? Έχω αρχίσει να σκέφτομαι πώς το κάνουμε επίτηδες. Έχουμε λόγους να το κάνουμε επίτηδες. Είναι λίγο αστείο αυτό που λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η ομάδα, επιμένω, το λέω πάρα πολύ καιρό, ότι ψάχνει να βρει τα πατήματά της. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε από την αρχή με τον Ανδρέα στο 3. Είχαμε τραυματισμένο λίγο και τον Κώστα, τον Ανδριόπουλο. Είχε ένα πρόβλημα στο πόδι και δεν ήταν πολύ καλά. Και στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτικός ο Βαρδαβάς. Ο Κώστας ο Βαρδαβάς είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι τυχαίο στην κατηγορία. Έχει τεράστια εμπειρία και πάρα πολύ μπάσκετ στα πόδια του. Όταν του δώσει την ευκαιρία να παίξει λίγο πιο δυνατά, είναι σίγουρο ότι θα σε τιμωρήσει. Εμείς στο δεύτερο ημίχρονο αυτό που είπαμε στο αποδυτήριο ήταν να ανεβάσουμε λίγο την πίεση στην άμυνά μας. Ανεβάσαμε λοιπόν την πίεση. Νομίζω δεν είναι μόνο ότι φάγαμε ένα πόντο, είναι ότι οι επιθέσεις που τέλειωσε η Αργυρούπολη στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν ελάχιστες. Δεν ήταν δηλαδή ότι τα σπάσανε. Τους έμεινε πάρα πολλές φορές την μπάλα στα χέρια, κλέψαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα, τρέξαμε στον ευνηδιασμό, βγάλαμε ενέργεια. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε και συνεχίζουμε. Έχουμε τώρα μια διακοπή και προσπαθούμε να δούμε πώς θα πάμε καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια. Πιστεύω ότι σιγά σιγά, ίσως όχι από το επόμενο παιχνίδι, θα πρέπει να γυρίσει και ο Νίκος ο Ψηλέας και εμείς συνεχίζουμε. Αποκτήσατε μια καλή διαφορά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και βρήκατε την ευκαιρία να δώσετε ευκαιρίες στους νεαρούς παίκτες της ομάδας. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος θα το δούμε να γίνεται αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό? Εγώ θα πω μια κουβέντα που έχει πει ο Αργύρης ο Παδουλάκης για τον μικρό τον Καράμπελα που προχθές έβαλε και τον μπάζερ μπίτερ. Τα παιδιά αυτά πρέπει να είναι έτοιμα. Και ο Αργύρης που όλοι τον λέμε και μπράβο γιατί όντως έχει κάνει μια τεράστια πορεία, είπε μόνο ότι δεν το χάρισε. Είχε κάτι τραυματισμούς, το παιδί ήταν έτοιμος, πήρε την ευκαιρία του και την αξιοποίησε. Το ίδιο λοιπόν λέγεται στα παιδιά τα δικά μου. Να είναι έτοιμα. Να είναι έτοιμα. Θα βρεθούν ευκαιρίες, θα βρεθούν στιγμές που μπορεί να μπουν στο γήπεδο. Δεν χαρίζει όμως κανένας. Κανένας δεν πρόκειται να βάλει ένα μικρό απλώς και μόνο για να πει μπες ένα μικρός, να μπει ένας μικρός. Πρέπει να είναι έτοιμοι, να είναι μονίμως έτοιμοι, μονίμως στην πρίζα, μονίμως με καλή νοοτροπία στην προπόνηση πολύ δυνατά για να μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.